Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στην έφορη γη της Τριφυλίας, που κάθε χρόνο τα καρπούζια της πραγματικά είναι τα πιο πρώιμα καρπούζια που έρχονται σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, φέτος έσπασε κάθε ρεκόρ προημότητας. Και ποιος είναι ο λόγος? Έχω τη χαρά να έχω μαζί μου έναν άνθρωπο παραγωγό εδώ και δεκαετίες και έμπορο καρπουζιών, τον κύριο Μπάμπη τον Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, γιατί φέτος, πιο νωρίς από ποτέ που θυμάστε κι εσείς, βγήκανε τα καρπούζια της Τριφυλίας? Για πρώτη χρονιά φέτος τα καρπούζια βγήκαν κατά 20 μέρες πιο νωρίτερα. Και αυτό οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που ήταν πάρα πολύ καλές. Δεν είχαμε βροχές, είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν είχαμε διαφορές μέρα με νύχτα θερμοκρασίες, και αυτό ευνοεί το καρπούζι. Γιατί αν το βράδυ πάει 5 και την ημέρα πάει 20, αυτό δεν ευνοεί. Φέτος ήταν η χρονιά καταπληκτική. Εγώ σαν ορόσημο, σαν μεγάλος παραγωγός, πάντα ξεκίναγα 21 Μαΐου του Αγίου Κωνσταντίνου. Το είχα ορόσημο αυτό. Φέτος ξεκίνησα ακριβώς την επομένη του Πάσχα, 6 του μήνα. Καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και πιο γρήγορα. Μιλάμε για τα επέθρια καρπούζια, όχι θερμοκηπιακά. Όταν ξεκινάνε τα δικά μας καρπούζια, ειδικά στο κομμάτι εδώ της Τριφυλίας, που είναι το πρώτο, σταματάνε όλες οι εισαγωγές απ' έξω, αφού οι εμπόροι που δουλεύουν εδώ στις λαχαναγορές ρωτάνε: πότε ξεκινάτε, Μπάμπη μου? Ξεκινάμε τότε. Σταματάνε να μπαίνουν καρπούζια άλλα στην Ελλάδα ξένα. Γιατί όταν βγαίνει το ελληνικό καρπούζι, ξεκινάνε οι εξαγωγές και στην εσωτερική και εξαγωγές. Το καρπούζι το δικό μας απευθύνεται σε 25 χώρες. Μιλάμε από Ευρώπη, Κεντρική Ευρώπη, Ανατολικά, Βαλκάνια, παντού. Τώρα ήδη από τότε έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε. Τα πιο πολλά καρπούζια μέχρι στιγμή που έχω εγώ διώξει είναι Ιταλία, Πολωνία, 1-2 στη Λετωνία. Αλλά ο μεγάλος όγκος πάει εκεί. Για πρώτη φορά η Ιταλία ξεκίνησε τόσο γρήγορα για τα καρπούζια. Να πούμε ότι συνολικά το 80 με 90% της παραγωγής της Τριφυλίας, μου λέγατε, φεύγει στο εξωτερικό. Και αυτό αντιλαμβάνεται κανείς και είναι πολύ σημαντικό για το συνάλλαγμα ολόκληρης της χώρας. Βεβαίως, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Η περιοχή μας βγάζει περίπου 35.000 τόνους. Το 75 με 80% είναι εξαγώγημο. Το άλλο είναι για την εσωτερική αγορά. Εν τω μεταξύ, όταν ξεκινάμε να βγάλουμε καρπούζια για εξαγωγή, έχουμε ποιοτικό έλεγχο. Δηλαδή, κάνουμε πιστοποίηση στα καρπούζια. Η πιστοποίηση τι είναι? Δεν επιτρέπεται να βάλουμε φυτοφάρμακα. Έρχεται εταιρεία και μας καθοδηγεί τι φάρμακα πρέπει να βάλουμε για να είναι κατάλληλα. Και όταν έρχεται η συγκομιδή, 4 μέρες πριν, έρχεται η ίδια η εταιρεία, κόβει 2 καρπούζια από το κάθε κομμάτι που έχουμε για πιστοποίηση, τα στέλνει στο χημείο του κράτους, γίνονται οι αναλύσεις και στην πορεία έρχεται, σου λέει OK, και μας δίνει το χαρτί ποιοτικού ελέγχου για την πιστοποίηση. Παράλληλα. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας δείξει εδώ και ο Γιώργος Ομπελογιάννης τα καρπούζια που έχουμε ανοίξει, και να ρωτήσω τον κύριο Παπαδόπουλο ποιος είναι ο τρόπος για τους καταναλωτές να γνωρίζουν το καλό καρπούζι. Και δεν ξέρω αν θέλετε να ανοίξουμε και ένα καρπούζι. Ναι, βέβαια. Θέλετε να ανοίξουμε το. Ωραία. Θέλετε να το ανοίξουμε, θα έρθει εδώ ένας. Ωραία. Να δούμε. Και εγώ ξέρω πολλοί, κύριε Παπαδόπουλο, που πάνε και το χτυπάνε από πάνω. Όχι. Θα σας δείξω ακριβώς τώρα. Μην το ανοίγεις, μισό λεπτό, Σάκη. Κοιτάξτε. Το καρπούζι, όπως βλέπετε, επάνω, ενώ είναι παντού πράσινο, επάνω αρχίζει και σπάει η ρίγα και παίρνει ένα χρώμα διαφορετικό. Το βλέπετε? Ναι. Αυτό είναι το καρπούζι όριμο. Όταν είναι όλο πράσινο, δεν είναι έτοιμο. Όταν βλέπετε αυτή τη ρίγα, την άσπρη, επάνω το καρπούζι γίνεται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ωραία. Ναι, τα χτυπήματα και αυτά είναι... Για να δούμε αν είναι κούφιο μόνο. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που άνοιξε τώρα, βλέπετε πώς είναι το καρπούζι. Πολυτελείας. Επίσης θέλω να σας πω ότι όταν φορτώνεται καρπούζι για εξαγωγή, έρχεται από τη Διεύθυνση Γεωργίας ο προϊστάμενος με το επιτελείο του, κόβει καρπούζια, τα κοιτάει αν είναι εντάξει, τα ελέγχει με το, για τα BRICS τα ζαχαρά τους, έτσι λέγεται, και αν είναι κατάλληλα, τότε δίνει το χαρτί ποιοτικού ελέγχου. Μάλιστα. Να πω ότι η μυρωδιά του καρπουζιού και της... Εγώ, δεν ξέρω αν θέλετε. Λίγο σύντομα, μόνο τίποτα. Η μυρωδιά του καρπουζιού και η μυρωδιά της χωριάτικης σαλάτας είναι καλοκαίρι. Όπως και τα γεμιστά που ψήνονται. Σωστό. Έλα, Κώστα, κατακλείσουμε.
και η θερμοκρασία που έχουμε ήδη καλό. Το τελευταίο πολύ σύντομα, τι πρέπει να προσέξουμε για τις παραγωγές του μέλλοντος. Πολύ σύντομα. Η ψυνδρία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η ψυνδρία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ. Ήδη αρχίσαν οι γεωτρήσεις και μειώνουν τα νερά και σηκώνουν αλατότητα. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ήδη ξεκινάει από τώρα. Εάν συνεχίσει ο καιρός πάλι έτσι, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Γι' αυτό να είστε πρέπει καλά. Να σκύψει το κράτος, να σκύψει. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία.